Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποινικολόγων, τον κύριο Γιάννη Γλύκα. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας, γιατί ξέρω ότι έχετε δουλειά στα δικαστήρια. Απλώς σας άκουσα χθες το βράδυ, κύριε Γλύκα, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Δεν θέλω και εμείς εδώ να κάνουμε με τον Νίκο τον Κασαρό που είμαστε να κάνουμε ούτε τηλεδίκη, όχι, ούτε να αποδώσουμε ευθύνες, ούτε να βγάλουμε ποινές. Ωστόσο, θέλω τη νομική σας άποψη, όπως την εκφράσατε και χθες. Τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Να σας πω ότι πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που έχουν χαθεί. Προφανώς είναι μια ανίποτη τραγωδία και πρέπει να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια. Και ο πόνος προφανώς να μην είναι πάρα πολύ μακρύς όσο είναι εφικτό αυτό. Θα πρέπει να σεβαστώ επίσης και έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στα δικαστήρια σήμερα, αν δεν έχει πάει, και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες. Για τους Θεσμάρχη λέτε. Και, ναι, ναι. Ίσως και όλη την Ελλάδα πάνω του, κατά κάποιο τρόπο, μεταφορικά βέβαια. Ναι. Κοιτάξτε, με βάση το αντικείμενο το οποίο φέρεται να υπάρχει και πάντα με σοβαρή επιφύλαξη, γιατί γνώσης δικογραφίας δεν είναι κανείς, έτσι. Και στα πλαίσια της ανάγκης της ενημέρωσης των ακροατών, το βασικό αδίκημα, το οποίο είναι και το πιο σοβαρό κατά κάποιο τρόπο κατά την άποψή μου, αυτό είναι τη διατάραξη των συγγενειών. Και με βάση την τελευταία τροποποίηση του ποινικού κώδικα, όπως ακριβώς πλέον λέγεται, με βάση την αποτύπωση του 291, είναι επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσω σταθερής ροχιάς πλοίων και αεροσκαφών. Αυτό δηλαδή το οποίο, όπως αποτυπώνεται από το 2019 και μετά. Επειδή έχουμε πλοίων εσπαθώντες και θανάτους, πολλούς θανάτους, δηλαδή αν είχαμε ένα θάνατο, η ποινική μεταχείριση θα ήταν τουλάχιστον 10 έτη κάθεξη. Υπάρχει δυνατότητα, και προβλέπατε από τον νόμο, όταν υπάρχουν πολλοί θάνατοι, να ξέρετε ότι μπορεί να φτάσει η επιβολή της ποινής, πάντα με σεβασμό σε ένα τεκμήριο αυθαιότητας και με βάση τις αποδεδομένες κατηγορίες, μέχρι και την ισόβια κάθεξη. Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχει και ένα άλλο δίκημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εάν αυτό ασκηθεί ως δίωξη σε πρώτη ή ακόμα και σε δεύτερη φάση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα δικήματα είναι πολύ σοβαρά. Με πιο σοβαρό από όλα το 291 που μπορεί να φτάσει και στην επιβολή της οβίου καθήξεως. Ναι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ο Σταθμάρχης. Το δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα αρμοδιοτήτων και πού θα φτάσει η ανάκριση αργότερα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η ανάκριση αργότερα. Κοιτάξτε, ο ΣΕ έχει τη διαχείριση του δικτύου και της λειτουργίας, την ευθύνη για αυτό που λέμε για τις ράγες και τα κλειδιά. Ναι. Έτσι. Το λέω όσο μπορώ πια απλά να το καταλάβω. Η Hellenic και Train έχει μόνο την εμπορία. Θα σας πω. Θα σας πω τι πιστεύω εγώ, τέλος πάντων, την άποψή μου, χωρίς να σημαίνει. Ναι, ναι, βέβαια. Και το αλάθη, το αλάθη και τα λοιπά. Έτσι. Ο ΣΕ έχει τη διαχείριση των δικτύων, την ευθύνη για τις ράγες και τα κλειδιά. Η έργο ΣΕ, και είναι κρίσιμο, θεωρώ, έχει την, βέβαια, προφανώς υπάρχει αντίλογος, έχει την ευθύνη τη διαχείριση και του σχεδιασμού και τη επίβλεψη της κατασκευής και των κατασκευών των έργων στο δίκτυο. Δηλαδή, το ερώτημα είναι κατά πόσο η ανυπαρξία, η μη ύπαρξη πιο σωστά ηλεκτρονικού συστήματος, ότι ένα τρένο βρίσκεται στην αντίθετη ράγα και έχετε ένα άλλο τρένο επί 12 λεπτά για 20-25 χιλιόμετρα και δεν παίρνει χαμπάρι κανείς, όταν βλέπουμε τον πιτσαδόρο της γειτονιάς που ακριβώς είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς πολύ σοβαρό. Έτσι. Όταν βλέπουμε αν έχει κίνηση Κηφισίας ή Εθνική, όταν βλέπουμε σε πόσο θα φτάνουμε στο στάδιο εστιατόριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ανακύψει. Και η Hellenic Train έχει την ευθύνη ας πούμε, αν ήταν υπεράριθμος. Έχει ευθύνη την υπεράριθμος αριθμός επιβατών. Έχει την ευθύνη της αμαξοστοιχίας. Όχι όμως τη διαχείριση των δικτύων. Έτσι. Η κίνηση των τρένων είναι καθαρά στην ΟΣΕ. Θα μπορούσε, αν υπάρχει ευθύνη του μηχανοδηγού, που προφανώς δεν υπάρχει τώρα δυστυχώς, όπως και πολλά άλλα παιδιά, αν έκανε λάθος σχεδιασμό ο μηχανοδηγός. Εδώ λοιπόν φέρεται να υπάρχει μια καθαρή ευθύνη του σταθμάρχη, πάντα με σεβασμό στον αντίλογο, ναι. Δεν θέλω να προδικάσω την κρίση. Και από εκεί και πέρα οι ευθύνες πάνε πίσω και αγγίζουν
συνολικότερα το γιατί, πώς και τα λοιπά. Αυτό δεν λέτε? Η ανάκριση θα φωτίσει σε βάθος όνου όλη την υπόθεση. Μάλιστα. Ορίζεται, αν δεν ορίστηκε, ειδικός εφέτης ανακριτής που θα ασχοληθεί μόνο με αυτή την υπόθεση, υπό την εποπτεία του προϊσταμένου της εγγελίας εφέτων Λάρισας και με την, αν το θέλετε, με την υπόμνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα μας απασχολήσει και για πολύ λίγα μεγάλο. Καταλαβαίνω καλά από αυτά που λέτε ότι αστική ευθύνη δεν έχει η Hellenic Train? Αστική ευθύνη έχει όσε. Έτσι όπως φαίνεται. Άρα καλά το κατάλαβα. Ξεκαθάρισε. Άρα καλά το κατάλαβα. Άρα οι συγγενείς, όταν πια θα καταλαβαίνουν τα πράγματα, θα στραφούν κατά το όσε. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως το βλέπω, έτσι όπως το λέω, χωρίς να έχω γνώση. Το καταλαβαίνω τι είπατε, το καταλαβαίνω. Ξέρετε. Έτσι, με πολύ μεγάλη προσοχή, πάντα με την κοίταξη της γνώσης δικογραφίας. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Γλυκά. Νομίζω ότι προκύπτει και αστική ευθύνη του δημοσίου. Έτσι. Του δημοσίου. Προφανώς. Το συζητάγαμε πριν με τον Νίκο. Αυτή η ιστορία τώρα, χρονικά, πόσο θα μας πάρει? 15 χρόνια. Για εκδίκαση. Κοιτάξτε, το άνθρωπο όριο προσωπικής κρατήσεως, εάν έχουμε προσωπικά, δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Εντάξει, προφανώς είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Είναι 18 μήνες, όπως ξέρετε, επειδή θα υπάρχει το αδίκημα του 2.91. Όχι, αν δεν είχαμε το 2.91, δηλαδή το αδίκημα της... των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην κοινωνία, θα μιλάγαμε για το 12 μήνο. Έτσι. Ναι. Όχι το 18 μήνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αν έχουμε προσωπικό. Πάντα λέω με το αν. Ξαναλέω, δεν προδικάζω τίποτα. Έχω άποψη, αλλά που και πέρα δεν θα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα προδικάσει την τύχη ενός ανθρώπου. Δεν θα συνεννοείται, εγώ ρωτάω. Ότι από εκεί πέρα είναι σίγουρα το δικαστήριο, γι' αυτό και παρόλο ειδικό εφέτης ανακριτής, για να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση και μόνο, είναι σίγουρο ότι θα αργήσει, δεν θα είναι κοντά. Η ανάκριση αυτή, κοιτάξτε, θα έχουμε νομιμοποιήσεις υποστήριξης κατηγορίας, έχουμε τόσους θανάτους δυστυχώς, έχουμε τόσους παθόντες, έχουμε δικαιώματα, έχουμε τόσους μάρτυρες οι οποίοι θα κληθούν. Θα κρατήσει η ανάκριση μεγάλο χρονικό διάστημα. Μεγάλο. Δεν βλέπω να δικάζεται αυτή η υπόθεση σε λιγότερο από 3-4 χρόνια. Έτσι, σωστά το λέτε. Πόσο είπατε, κύριε Γλυκά? 3-4 χρόνια. 3-4 χρόνια. Σωστά το λέτε. 3-4. Τώρα, δεν θέλω να λαϊκίσω. Κύριε Γλυκά, ακούστε με λίγο. Κάτι αντίστοιχο με το μάτι. Έτσι. Κάτι αντίστοιχο με το μάτι. Δεν θέλω να λαϊκίσω τώρα, θα λαϊκίσω. Η απόφαση για τα κόκκινα δάνεια βγήκε σε 9 ημέρες. Ήταν... από τον Άριο Πάγο. Ήταν σε κορυφαίο δικαστήριο. Λέω τώρα εγώ. Όχι, κοιτάξτε. Καλά, εντάξει. Κοιτάξτε. Σε 9 ημέρες για να φτάσει. Για να λέμε φτάσει, τώρα. Υπήρχε μια, υπάρχει εντάξει. Μια προδικασία για να υπήρχαν αγωγές. Δεν συγκρίνω τις υποθέσεις. Δεν συγκρίνω τις υποθέσεις. Είναι άλλο. Μιλάω για την ταχύτητα της δικαιοσύνης. Κύριε Γλυκά, μην προσπαθήσετε. Σας παρακαλώ, επειδή σας σέβομαι βαθύτατα, μην προσπαθήσετε να τους δικαιολογήσετε. Και πήραν ταχύτατα την απόφαση. Σε 9 ημέρες. Και την καθαρόγραψαν όταν εσείς παρακαλάτε τις γραμματείς να σας καθαρογράψουν ένα, ή να σας δώσουν ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου γρήγορα. Δηλαδή, τέτοια ταχύτητα που επέδειξε ο Άριος Πάγος, μπράβο του και να γίνεται και σε άλλες υποθέσεις. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ακούστε με λιγάκι. Ένας ποινικολόγων, όπως ξέρετε, μας έχετε παρακολουθήσει, σύμφωνα με ό,τι είναι δεδομένο, οι παρεμβάσεις έχει προς την επιτάχυνση της ελληνικής δικαιοσύνης συνολικά. Έτσι, εδώ, βέβαια, για να μην αδικήσω κάποιον, προφανώς ξένησε πάρα πολύ το ταχαίον του πράγματος και της απόφασης και της διαρροής απόφασης και της καθαρογραφής. Προφανώς είναι μια απόφαση που πρέπει να τη σεβαστούμε, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε διαφορετικά. Μπορεί να την κριτικάρουμε, αλλά ως ένα σημείο. Προφανώς τη σεβόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να την κριτικάρουμε. Αλλά από εκεί προφανώς την κριτικάρουμε, έχουμε δικαίωμα, όχι να μην τη σεβόμαστε, αλλά από εκεί πέρα είμαι ο τελευταίος εγώ που θα πω ότι κάνανε καλά ή όχι. Προφανώς δεν κάνανε καλά τόσο γρήγορα. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η υπόθεση που τώρα πάει στη δικαιοσύνη ότι πρέπει πολύ γρήγορα να δικαστεί. Δεν είπα εγώ αυτό. Καταλάβατε πώς το είπα, κύριε Γλυκά. Δεν είπα αυτό. Πολύ καλά το. Και το είπατε σωστά. Το είπατε πολύ σωστά. Προς Θεού. Δεν είπα εγώ αυτό. Ούτε συνέκρινα τις δύο υποθέσεις. Γιατί δεν συγκρίνονται. Άλλο είπα. Καταλάβατε τι είπα. Πρέπει να συμφωνήσουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, βέβαια.
ότι και εσείς το λέτε πολύ, πολύ σοβαρά και σωστά, ότι αυτή η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί τάχιστα. Αυτό. Αλλά έχουμε ανάκριση. Αυτό. Έχουμε ανάκριση. Αυτό. Αν κλείσει γρήγορα η ανάκριση, προσέξτε, ποιο είναι ο κίνδυνο. Αν κλείσει γρήγορα η ανάκριση, να χαθούν να πράγματα. Να μην ακουμπήσει αυτού που πρέπει. Ναι, να χαθούν πράγματα. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό. Ακριβώς. Οπότε χρειάζεται ένα μέσο χρόνο, όχι καθυστέρηση. Ένα μέσο χρόνο που θα πρέπει να μα αποδώσει. Για να γίνει σωστά η διαδικασία. Αυτό συμφωνούμε. Έτσι. Έτσι είναι. Κύριε Γλύκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.